Είναι λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Ένοπλος μπαίνει στο υποκατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην οδό Κιδωνίας στα Χανιά και κινείται προς την πρώτη ταμεία, απειλώντας την με όπλο. Του δίνει τα χρήματα και ο δράστης κινείται ήρεμα στη δεύτερη, η οποία φαίνεται να μην έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει. Ευνηδιάζεται, απομακρύνεται και ο δράστης ψάχνει για τις υπόλοιπες της πράξεις, αδειάζοντας το ταμείο. Ο δράστης κινείται σχετικά αργά, την ώρα μάλιστα που, όπως δείχνει το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, έξω από το κατάστημα περπατούν περαστικοί. Πριν φύγει, μιλά ξανά στις έντρομες υπαλλήλους και αναχωρεί σαν κύριος, κλείνοντας τη σειρώμενη πόρτα του σούπερ μάρκετ. Παιδιά, μιλούσα ελληνικά. Τώρα από εκεί πέρα όλοι και οι Ελλοδαποί μιλάνε ελληνικά. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Μιλούσα ελληνικά, ζήτησε τα χρήματα. Όταν σου βάζουν το όπλο, τι θα κάνεις? Ο δράστης απέσπασε με άνεση 650 ευρώ που υπήρχαν στα ταμεία και διέφυγε πεζός από την οδό Μανουσογιαννάκηδων. Η μία ταμείας δεν μπορούσε να συνέλθει από το αρχικό σοκ. Δεν αφήνουμε στα ταμεία χρήματα, αφήνουμε λίγα, γιατί γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, δεν τα μαζεύουμε τα χρήματα. Εντάξει, πήρε τα χρήματα. Το ευτύχημα, παιδιά, είναι ότι δεν χτύπησε κανείς, ότι δεν έγινε κάτι, ξέρεις, σοβαρό, και ότι τα παιδιά είναι καλά, πέρα από την ψυχολογική τους κατάσταση που καταλαβαίνετε είναι δύσκολη. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων δεν άργησαν να οδηγηθούν στο θρασίτατο δράστη, αξιοποιώντας το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης αλλά και από κάμερες ασφαλείας στους δρόμους περιμετρικά του σούπερ μάρκετ, προχώρησαν σήμερα στη σύλληψή του. Πρόκειται για σεζημασμένο υπήκοο Αλβανίας που έχει στο ενεργητικό του δεκάδες κλοπές και έχει απασχολήσει επανειλημμένα για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Ήταν αργά κιόλας, έχει κλείσει και το κέντρο, ήταν λίγος ο κόσμος, κάποιοι θα ήταν μέσα προφανώς. Ο συλληφθής μετά τη ληστεία κατευθύνθηκε στο σπίτι που διαμένει σε μικρή απόσταση από το σούπερ μάρκετ. Εκεί τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων.